Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με τις σημερινές παραστάσεις διαμαρτυρίας της ΚΝΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φωνάζουμε δυνατά, κάτω τα χέρια από την Κούβα. Οι προβοκάτσεις των υπεριαλιστών δεν θα περάσουν. Η Κούβα δεν είναι μόνη της, θα νικήσει. Καταγγέλουμε στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους, στην νεολαία, τα νέα υπεριαλιστικά σχέδια εις βάρος της Κούβας, με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησής της. Σχέδια που εκτυλίσσονται για ακόμη μία φορά τις τελευταίες μέρες με προβοκάτσιες, αντικομμουνιστικά και αντεπαναστατικά συνθήματα, πόλεμο, προπαγάνδας και fake news. Με τους γνωστούς ενορχιστρωτές, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κυβέρνησή τους, των Δημοκρατικών του Biden σήμερα, σε συνεργασία με την αντικουβανική μαφία στο Μαϊάμι, αλλά και με τους μισθοφόρους τους στο νησί, που δεν δίστασαν να προχωρήσουν σε βανδαλισμούς σπιτιών, να προκαλέσουν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Η προετοιμασία για τα όσα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στις 11 Ιουλίου είχε ξεκινήσει σχεδόν ένα μήνα πίσω. Το ρόλο των μονοπωλιακών ομίλων που έχουν την ιδιοκτησία και άρα και τον έλεγχο του διαδικτύου, αυτός ο ρόλος ήταν πραγματικά σημαίνοντας στο υπεριαλιστικό σχέδιο. Έχουμε και λέμε, από τις 15 Ιούνιου εμφανίστηκαν εκατομμύρια μηνύματα σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συνήθως με αναπαραγωγή ακριβώς του ίδιου κειμένου, που ζητούσαν ανθρωπιστική επέμβαση στην Κούβα από τη διεθνή κοινότητα, λέγεμε φυσικά Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και τους συμμάχους τους στην περιοχή. Με τη γνωστή καμουφλαρισμένη ορολογία δηλαδή, αυτοί χρησιμοποίησαν για να δικαιολογήσουν μια υπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση όπως εξάλλου έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια στη Συρία, στη Λιβύη και αλλού, επικαλούμενοι βέβαια αυτή τη φορά την αντιμετώπιση της πανδημίας και της ελλείψης αγαθά. Στις 9 Ιουλίου, δύο μέρες πριν την ανοιχτή εκδήλωση του προβοκατόρικου σχεδίου, ενεργοποίησαν οι εμπνευστές τους στο διαδίκτυο τις ετικέτες «Σως Ματάνσας», πρόκειται για την επαρχία που είχε πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό, και «Σως Κούβα». Τη μέρα εκδήλωσης του υπεριαλιστικού σχεδίου, οι ίδιες δυνάμεις χρησιμοποίησαν εμφανώς παραποιημένες εικόνες από συγκεντρώσεις σε άλλες χώρες, σε άλλες περιόδους, όπως στην Αίγυπτο, στην Αργεντινή, στην Ισπανία και αλλού, για να τις παρουσιάσουν ως μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Κούβα. Το Associated Press διένυμε και στην Ελλάδα η Καθημερινή δημοσίευσε φωτογραφία με διαδηλωτές υπέρ της Επανάστασης που κρατούσαν σημαίες της Κούβας και του κινήματος της 26ης Ιούλη, ως τάχα διαδηλωτές εναντίον της. Τουλάχιστον βέβαια η Καθημερινή πέτυχε σωστά τη χώρα. Επιχείρησαν να εμφανίσουν όλη αυτή την ενορχιστρωμένη καμπάνια κατά της Κούβας ως προερχόμενη τάχα μέσα από αυτή. Χρησιμοποίησαν τεχνικές αλλαγής της γεωγραφικής τοποθεσίας των λογαριασμών που συμμετείχαν, εμφανίζοντας το 60% από αυτούς να βρίσκονται εντός του νησιού. Επιστράτευσαν ρομπότ και τρόλ του διαδικτύου που δημοσίευσαν εκατομμύρια μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για παράδειγμα για 5 αναρτήσεις στο δευτερόλεπτο από έναν και μόνο λογαριασμό. Δηλαδή πρόκειται ή για κάποιον άνθρωπο που έχει καταρρύψει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ αντανακλαστικών ή απλά για ρομπότ που έχει προγραμματιστεί να λειτουργεί αυτόματα. Παρότι όλα αυτά επισημάνθηκαν από την κυβέρνηση της Κούβας στους κολοσσούς του διαδικτύου όπως το Twitter, η αμερικανική εταιρεία δεν ενεργοποίησε τους κανονισμούς της, τους οποίους κατά τα άλλα ενεργοποιεί με ανυπόστατες κατηγορίες για να κλείσει λογαριασμούς Κουβανών και δεν έκλεισε τέτοιους ψεύτικους και ρομποτικούς λογαριασμούς. Η κουβανική κυβέρνηση έχει έγκαιρα καταγγείλει ότι όλα τα παραπάνω ενορχιστρώθηκαν από το λεγόμενο Proactive Miami Foundation, στο οποίο χορήγησε κεφάλαια η ίδια η Αμερικανική Πολιτεία της Φλόριντα, καθώς και από στελέχη του ADN Cuba, που χρηματοδοτείται αδρά από τη γνωστή και μία εξαιρεταία Αμερικανική υπηρεσία USAID, ένα παραμάγαζο δηλαδή ΜΚΟ της CIA, με παρουσία σε κάθε σχεδόν υπεριαλιστική επέμβαση στον πλανήτη, ιδιαίτερα γνωστό στη χώρα μας από τη δράση του στη Γιουγκοσλαβία και τα Βαλκάνια. Σταθερά άλλωστε κάθε χρόνο το State Department δαπανά εκατομμύρια δολάρια για τη χειραγώγηση του κουβανικού λαού. Σύντροφοι και φίλοι, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Σύντροφοι και φίλοι, το ψέμα βγάζει μάτι, αλλά έχει και κοντά ποδάρια. Το λέμε καθαρά. Στην Κούβα, ο λαός διαδηλώνει με τις σημαίες της Κούβας και της 26ης Ιούλη, με το σφυροδρέπανο, με τις εικόνες του Φιντέλ και του Τσέ. Υπερασπίζεται την επανάστασή του και τις κατακτήσεις της. Όσοι διαδηλώνουν με τις αιματοβαμμένες αστερόεσες, ως τάχα μάλιστα σύμβολα της δημοκρατίας και της ελευθερίας, δείχνουν και ποια στόχευση υπηρετούν και το από πού χρηματοδοτούνται. Έχει σημασία ότι όλα αυτά τα διαφιλονίκητα γεγονότα καταγράφηκαν ένα προς ένα στην Ελλάδα από το ριζοσπάστη και τον οδηγητή. Εκφράστηκαν στην άμεση ανακοίνωση του ΚΚΕ, μόλις λίγες ώρες μετά την εκδήλωση του Ιμπεριαλιστικού Σχεδίου. Εκφράστηκαν στο κάλεσμα της ΚΝΕ για τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας. Άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι και για σοβαρά ζητήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η αλήθεια γράφεται με κόκκινο. Τα ψέματα, ωστόσο, για την Κούβα, ακόμη μια φορά γράφτηκαν με όλα τα χρώματα, με όλες τις αποχρώσεις των κάθε λογής υπερασπιστών του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Δεν είναι μόνο το μαύρο των φασιστών, οι οποίοι για άλλη μια φορά ξεσάλωσαν. Είδαμε τους μηχανισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν υπάρχει εργατική λαϊκή διαδήλωση στην Ελλάδα που να μην την έχουν σπηλώσει, ξαφνικά να μετατρέπονται σε υπερασπιστές των διαδηλωτών, αλλά στην Κούβα, που ο λαός παλεύει ενάντια στη δικτατορία, όπως έλεγαν. Είδαμε, ή μάλλον δεν είδαμε, τον ΣΥΡΙΖΑ να βγάζει ανακοίνωση για τρεις ολόκληρες μέρες, και όταν τελικά έβγαλε το τμήμα διεθνών του και όχι το γραφείο τύπου του, απ' τη μία καταδίκαζε με χλιαρά λόγια την επέμβαση, απ' την άλλη υιοθετούσε τα άθλια προσχήματα των υπεριαλιστών για δίθεν διαδηλωτές που αντανακλούν υπαρκτά προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν με σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης και χωρίς προσφυγή στη βία, όπως ανέφερε. Αντίστοιχες καθυστερήσεις με το ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν και στις τοποθετήσεις οπορτουνιστικών δυνάμεων στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή που οργανώσεις με τις οποίες έχουν σχέσεις διεθνώς στήριζαν τις διαδηλώσεις ενάντια στην Κουβανική Επανάσταση. Ενώ δυνάμεις του λεγόμενου αντεξιστικού χώρου είδαν σε ανακοίνωσή τους ότι το πρωί της 11ης Ιουλίου ένα κύμα εξέγερσης πυροδοτήθηκε σε ολόκληρη την Κούβα, καθιστώντας αυτή τη λαϊκή εξέγερση την πιο σημαντική εδώ και δεκαετίες, όπως σημείωσαν. Τι είναι όμως αυτό που τους ενώνει, και όλοι μαζί πήραν επόμου τους διαδηλωτές, ή μάλλον τι είναι αυτό που τους πονάει? Τους πονάει ότι η επανάσταση στην Κούβα ήταν η πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην Αμερικανική Ήπειρο και γενικότερα στο Δυτικό Ημισφαίριο. Απέδειξε ότι ο υπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος. Προσέφερε πρωτόγνωρες κατακτήσεις στο λαό και την νεολαία της Κούβας, στην υγεία, την παιδεία, τη δουλειά, τη ζωή. Μια ανάσα η Κούβα από την ισχυρότερη υπεριαλιστική δύναμη της ΗΠΑ στο μικρό νησί της Καραϊβικής, το οποίο εκείνα τα χρόνια εξουσιαζόταν από τον δικτάτορα Μπατίστα Τσιράκι των Αμερικάνων. Εκεί λοιπόν ο Φιντέλ, ο Τσε, ο Ραούλ, ο Καμίλο και εκατοντάδες άλλοι κομμουνιστές, επαναστάτες αντάρτες, έκαναν αυτό που μέχρι τότε φάνταζα κατόρθωτο. Γι' αυτό και το μίσος ακόμη και 62 χρόνια μετά. Γιατί παρά τις διαφορές τους, όλοι αυτοί από κοινού πολεμούν τη σοσιαλιστική επανάσταση, την προοπτική της νέας κοινωνίας, της πραγματικής ελευθερίας. Άρα η επίθεση γίνεται για την Κούβα, αλλά γίνεται και για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο, που ο σοσιαλισμός αναδεικνύεται καθημερινά ότι είναι αναγκαίος και επίκαιρος. Όλοι αυτοί όμως, σύντροφοι, έχουν πάρει ήδη απάντηση. Αποστομωτική απάντηση, θα λέγαμε. Πρώτα και κύρια, από τους χιλιάδες Κουβανούς, πολλαπλάσιους σε σχέση με τις μαριονέτες προβοκάτορες, που κατέβηκαν σε διαδηλώσεις ύστερα από κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας και ήταν πραγματικά πολλαπλάσιοι, με το σύνθημα «Οι δρόμοι ανήκουν στους επαναστάτες και όχι στους μισθοφόρους».
Ο λαός της Κούβας έδωσε απάντηση στο προβοκατόρικο σχέδιο των υπεριαλιστών με άμεση κινητοποίηση και λαϊκές διαδηλώσεις υπεράσπισης των κατακτήσεων της Κουβανικής Επανάστασης. Όλοι αυτοί έχουν πάρει απάντηση από τους λαούς όλου του κόσμου που στηρίζουν την Κούβα, την αναγνωρίζουν ως παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, που την ώρα που κατέρεαν το ένα μετά το άλλο τα συστήματα υγείας στον καπιταλιστικό κόσμο, οι λαοί αυτοί, οι λαοί όλου του κόσμου, έβλεπαν να τους περιθάλπτουν Κουβανοί γιατροί εθελοντές. Από την Ιταλία και την Τουρκία, ως την Νότια Αφρική, την Γκάνα, από την Ουρουγουάη ως το Μεξικό, από την Μογγολία ως τα μικρά νησάκια της Οκεανίας, συνολικά σε 65 χώρες μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έστειλε η Κούβα δεκάδες χιλιάδες γιατρούς για βοήθεια. Όλοι αυτοί έχουν πάρει απάντηση από τα πάνω από 70 κομμουνιστικά και εργατικά κόσματα από όλο τον κόσμο ως τώρα, που υπογράφουν κοινή ανακοίνωση καταδίκης της υπεριαλιστικής επέμβασης στην Κούβα, ύστερα από πρωτοβουλία του ΚΚΕ, και εκφράζουν την αλληλεγγύη των κομμουνιστών στον κουβανικό λαό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας. Έχουν πάρει απάντηση στην Ελλάδα από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, που από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκαν στο πλευρό του λαού της Κούβας, χωρίς μισόλογα, ναι μεν αλλά, αμηχανία και καθυστερήσεις. Έχουν πάρει απάντηση από δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση, τα μέλη, οι φίλοι της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, συνολικά η νεολαία της χώρας μας, εκφράζουμε έπρακτα την αλληλεγγύη μας με το νησί της Επανάστασης, με τον ερικό λαό της Κούβας που δέχεται αυτή τη νέα επίθεση. Έχουμε τη δύναμη να μην αφήσουμε να περάσουν στις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα τα βρώμικα ψέματα του συστήματος. Δεν ξεχνάμε ότι με το πρόσχημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι υπεριαλιστές των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, πραγματοποιούν εγκληματικές του επεμβάσεις στους λαούς όπου γης. Μιλούν για ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα και δίθεν αγωνιούν για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κουβανών. Οι ίδιες δυνάμεις που δολοφονούν τους λαούς στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στην Παλαιστίνη. Οι ίδιες δυνάμεις οι οποίες κυβερνούν, ενώ οι ρατσιστικές δολοφονίες δίνουν και παίρνουν και είναι καθημερινότητα στις ΗΠΑ. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που έχουν βομβαρδίσει το μισό πλανήτη και έχουν σπείρει στρατιωτικές βάσεις, ορμητήρια θανάτου σε όλο τον κόσμο και φυσικά στη χώρα μας. Μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, συντρόφισσες και φίλοι, την ώρα που οι αντικσοότητες που αντιμετωπίζει ο κουβανικός λαός είναι απόρρια πρώτα απ' όλα του πολύχρονου ασφικτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και οι συμμαχοί τους. Και αυτό είναι ολοφάνερο. Οι ελλείψεις στην Κούβα οφείλονται στα 60 χρόνια του απάνθρωπου οικονομικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, στα 242 πρόσθετα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Τραμπ ενάντια στην Κούβα και που σήμερα εξακολουθεί να εφαρμόζει η κυβέρνηση Biden. Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κούβα και το υπεριαλιστικό σχέδιο, ακούστε τι είπε ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο λαός της Κούβας, είπε, υπερασπίζεται θαραλέα τα θεμελιώδη και οικουμενικά του δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της ειρηνικής διαμαρτυρίας και του δικαιώματος του να ορίζει ελεύθερα το μέλλον του, πρέπει να είναι σεβαστά. Και πρόσθεσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν το κουβανικό καθεστώς να ακούσει τους πολίτες και να υπηρετεί στις ανάγκες τους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και όχι να πλουτίζει το ίδιο. Πάει πολύ, έχει και υποκρισία τα όρια της. Και έχουν τεράστιες ευθύνες όλοι όσοι και στην Ελλάδα καλλιέργησαν όλο το προηγούμενο διάστημα ότι τάχα η εκλογή Biden συνιστά προοδευτική στροφή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Οι αυταπάτες για μια φιλολαϊκή διακυβέρνηση Biden που καλλιεργούσαν και στη χώρα μας δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 καταραίουν για πολλωστή φορά. Η ελπίδα για την οποία μιλούσαν αποδείχτηκε πραγματική λεπίδα όχι μόνο για τον κουβανικό λαό, αλλά συνολικά για τους λαούς του κόσμου. Οι δυνάμεις λοιπόν αυτές φέρουν μεγάλες ευθύνες γιατί με κάθε ευκαιρία, κυριολεκτικά με κάθε ευκαιρία, ξεπλένουν τον αμερικάνικο υπεριαλισμό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όμως και εμείς τις δικές μας μεγάλες ευθύνες. Είναι να διαδώσουμε την αλήθεια στους εργαζόμενους και την νεολαία της χώρας μας.
Στις ακόμα πιο δύσκολες λοιπόν συνθήκες της πανδημίας, χωρίς πρόσβαση σε απαραίτητο υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης λόγω του αποκλεισμού, η Κούβα απέδειξε για άλλη μια φορά την ανώτερότητα της κοινωνίας της κόντρα μιας κοινωνίας κόντρα στα κέρδη των λίγων. Τη στιγμή που στη ΣΥΠΑ έσκαβαν μαζικούς τάφους για τα θύματα της πανδημίας και της ιδιωτικοποιημένης υγείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κυβερνήσεις αξιοποίησαν την πανδημία για το χτύπημα των μισθών, των συντάξεων, των εργασιακών δικαιωμάτων, το νησί του Φιντέλ και του Τσε πήρε μέτρα προστασίας της υγείας των κατοίκων του. Ανέπτυξε 5 εμβόλια ενάντια στο κορονοϊό και έστειλε ιατρική βοήθεια σε μια σειρά χώρες του πλανήτη. Αυτή είναι η αλήθεια, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Και ο κουβανικός λαός έχει αποτρέψει αμέτρητες φορές τις υπεριαλιστικές προβοκάτσιες όπως είναι οι σημερινοί. Οι υπεριαλιστές δεν θα τους συγχωρήσουν ποτέ τις όμορφες εικόνες από το μέλλον της ανθρωπότητας που έγραψε όμως ο κουβανικός λαός ορισμένες δεκαετίες νωρίτερα. Δεν θα συγχωρήσουν ποτέ στο κουβανικό λαό την 1η Γενάρη του 1959, όταν ο λαϊκός αντάρτικος στρατός της Κούβας έμπαινε θριαμβευτικά στην Αβάνα μετά από ένα μακρόχρονο αγώνα του λαού της Κούβας ενάντια στη δικτατορία του Μπατίστα, τον οποίο στήριζαν οι ΗΠΑ. Δεν θα τους συγχωρήσουν ποτέ το φιάσκο 2 χρόνια μετά στον κόλπο των Χείρων, όπου ο κουβανικός λαός με την καθοδήγηση της ηγεσίας του και του ίδιου του Φιντέλ αναχέτησε την εισβολή και απόβαση 1.400 μισθοφόρων που έστειλε η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν θα συγχωρήσουν ποτέ στην Κούβα τη μεγάλη διαδήλωση του Απρίλη του 1961 στις κηδείες των σκοτωμένων από τις αεροπορικές επιδρομές λίγο πριν την απόβαση των μισθοφόρων της ΙΑ, όπου ο Φιντέλ ανακήρυξε για πρώτη φορά το σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Επανάστασης. Και δεν θα τους συγχωρήσουν την πάλη του λαού της χώρας για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στις δύσκολες συνθήκες της υπεριαλιστικής επιθετικότητας και περικύκλωσης και ιδιαίτερα μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες την περίοδο 1989-1991. Η χώρα του Φίτερ δεν για άλλους λόγους η Κούβα δεν είναι μόνη. Έχει για σύμμαχό της τους λαούς όλου του κόσμου. Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο χαιρετίζουν και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στο λαό της Κούβας για τη σταθερή διεθνιστική προσφορά του, την προσφορά του στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, στην υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών κατακτήσεων που ακόμα και σήμερα αποτελούν σύμβολο του αγώνα των εργαζομένων διεθνώς και εμπνέουν ιδιαίτερα τους νέους. Διαβεβαιώνουμε το λαό της Κούβας ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα βρισκόμασταν υποχώρητα στο πλευρό τους για να τερματιστεί ο άδικος, ο βάρβαρος αποκλεισμός. Οι κατακτήσεις της κουβανικής επανάστασης, ο αγώνας του κουβανικού λαού, η διεθνιστική δράση της Κούβας εμπνέουν πολλές χιλιάδες νέους στη χώρα μας που στέκονται αλληλέγγυα και αποφασιστικά στο πλευρό τους. Στέλνουμε θερμό, συντροφικό, διεθνιστικό χαιρετισμό στο Κομμουνιστικό Κόμμα και την Ένωση Κομμουνιστικής Νεολαίας Κούβας. Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ έχουμε στην καρδιά, στο μυαλό, σφιγμένα μέσα στη γροθιά μας τα λόγια από το νησί της Επανάστασης. Τα λόγια του Φιντέλ. Η Επανάσταση δεν είναι ένα στρώμα ποροδοπέτα, αλλά είναι μια μάχη ανάμεσα στο μέλλον και το παρελθόν. Τα λόγια του Καμίλο. Εδώ δεν παραδίνεται κανείς. Τα λόγια του Τσε. Για πάντα μέχρι τη νίκη. Από τη σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία δηλώνουμε καθαρά. Η Κούβα δεν είναι μόνη, θα νικήσει. Αλληλεγγύη στον ηρωικό κουβανικό λαό.